Δεν είναι κάτι που έφυγε, το θάψαμε και τελείωσε. Είναι εδώ, μαζί σας, πολλά λειτουργούν κοντά σας, σας βοηθούν ή ανάλογα τις σχέσεις σας, σας δημιουργούν θέματα. Συνήθως όμως, όταν υπάρχει ευμένεια, και η ευμένεια τη δίδεται εσείς πια. Υπάρχει ένας νόμος στο Ευαγγέλιο που λέει ό,τι έκανες στη γη, εδώ πρέπει να λυθεί. Έτσι λοιπόν, και το βλέπουμε ακόμα και στον Άγιο Πέτρο, ο ίδιος ο Ιησούς του λέει «Πέτρο, μ' αγαπάς». Τρεις φορές. Τρεις φορές αρνήθηκε, τρεις φορές τον ρώτησε να ισορροπηθεί κατά τον νόμο. Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο χρειάζεται να έχουμε τις ισορροπίες. Κάποτε είχε έρθει ένα παιδάκι από το Βόλο, από τη Νέα Ιωνία, όπου στα 19 του χρόνια έπασχε από σοβαρό το καρκίνο του πνεύμονος. Το παιδάκι αυτό που λέτε ήρθε και μάλιστα φιλοξενήθηκε από την εδώ από εμάς, γιατί δεν είχε και πόρους, αλλά και δεν είχε πουθενά να μείνει στην Αθήνα. Όμως ρώτησε και ξαναρώτησα πώς συνέβη, τι συνέβη και τα λοιπά. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο πίσω, ήταν έναν μεγάλο άντρα, έναν παππού. Αυτοί δεν λέγανε τίποτα. Κάποια στιγμή λέω στον ίδιο το παιδί, δεν μου λέει, ρε παιδάκι, πότε ξεκίνησε αυτή η κατάσταση? Πριν 2 χρόνια. Ξαφνικά. Είχε συμβεί τίποτα πριν 2 χρόνια? Όχι. Για θυμίσου, γιατί εγώ βλέπω κοντά σου έναν μεγάλη ηλικία να σε ακολουθεί. Λέει, ναι, ήμουν με το μηχανάκι, έπεσα πάνω σε ένα ποδήλατο που το οδηγούσε ένας μεγάλος, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε. Και από τότε ξεκίνησε η ιστορία σου. Μετά από αυτό. Θυμάσαι πώς τον λέγανε, ο πατέρας μου τα θυμάται, εγώ δεν μου αφήσανε ένα τέτοιο μίξι. Άρα λοιπόν, καθίσαμε, ευμενήσαμε τον άνθρωπο αυτό, μέσα από τα μνημόσυνα, μέσα από προσευχές, ζητήσαμε την αλλαγή της καταστάσεως. Παντρεμένος στο Βόλο με παιδιά. Οι γιατροί είπαν, είναι μεταστατικός, τελειώνεται. Θέλω να πω, δεν είναι όλα μόνο στο σώμα. Έχουν κάποιες αιτίες. Που αν φύγουν οι αιτίες, θα ισορροπηθεί για το σώμα. Ένας άνθρωπος τρώει γιάτσαλα. Θυμάμαι, σε μια οικογένεια που είχα γνωρίσει, όλοι πεθαίνανε από καρκίνο. Και ξέραν όλοι ότι θα πεθάνουν από καρκίνο. Πεποίθηση πια. Ένας όμως δεν πάθαινε τίποτα, μεγάλος πια. Του λέω, τι έκανες εσύ, μου λέει, άλλαξε τη διατροφή μου. Εκείνος είχε το νου να αλλάξει τον τρόπο που τρώγανε. Τον πείτε, να, αρχεία ήταν. Είτε πνευματική, είτε στο υλικό πεδίο, στο φυσικό πεδίο, διάφορες αιτίες. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλοι μας αλλαγές. Αλλαγές. Να προσέξουμε τον εαυτό μας. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Ας σταματήσουμε να αγαπάμε τους άλλους. Έχετε μαραζώσει μέσα από την αγάπη προς τους άλλους. Σταματήστε να αγαπάτε τους άλλους. Καινούργια εντολή, δικιά μου, 11. Έχετε πικραθεί όλη σας τη ζωή που τον αγαπάτε τους άλλους, να μην λείψουν τίποτα στους άλλους, και έχετε αφήσει όλες τις ελλείψεις πάνω στον εαυτό σας. Και στο τέλος ξέρετε τι κερδίζετε. Ο νόμος πια. Ποιος είναι πιο αχάριστος? Ο ευεργετητέντες. Αυτός που έχει ευεργετηθεί. Άρα λοιπόν ξεκινάτε. Τουλάχιστον να σας προδώσει ο εαυτός σας. Θα έχετε να κάνετε με εσάς. Και αν είστε πεπληρωμένοι αγάπης, τότε από εσάς τι θα βγαίνει? Αν έχετε μίσος μέσα σας, τι θα έχετε? Αν έχετε φόβος, τι θα βγάζετε? Φόβος. Είχε έρθει μια κυρία σε μένα κάτω στο θεραπευτήριο και μου λέει, έχω εδώ μια ελίτσα να τη βγάλουμε. Δεν είναι τίποτα, τη βγάλουμε, έχουμε κάποια πράγματα, βγαίνει εύκολο πράγμα. Μετάγεται μια, πω δεν γίνεται, στο συγκρού θα πας. Ο φόβος της για το κάθε τι ήταν εκεί. Σε ένα άλλο θεραπευτήριο, έτσι που έτσι συνεργάζομαι, πηγαίνω καμιά φορά, βλέπω ορισμένους να συμβουλεύουν τους άλλους να μην πάνε στον καημένο τον γιατρό, που είναι της ειδικότητας,
απ' έξω, και δημιουργούν φόβο στη σχέση με τον γιατρό, ο οποίος γιατί είναι εκεί. Είναι πολλές φορές αυτή η ψιθυριστή, αυτή η φόβη που μας περνάει ο ένας μέσα από τον άλλο και αυτά που ακούμε. Και βέβαια γιατί, ξέρετε, η ζωή μας, όλη η ζωή μας είναι μια υποβολή. Μας υποβάλλουν. Αν κοιτάξετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ζει σε εποχή ευμάρειας. Τραπέζια, τσιμπούσια, κρέατα, πράγματα, πόσο τα κάνουμε. Και απ' έξω ο κόσμος δεν έχει να φάει. Δηλαδή, άμα φάει μακαρόνια, λέει, είναι καλά. Άλλο του δείχνει όμως μακαρόνι με το αυτό το από πάνω και τη σαλάτα την έτσι και εκείνο με το ψωμάκι και τα λοιπά. Κοιτάξτε μια κοροϊδία που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Ευμάρια, τράπεζες, αυτά, διαφημίζουν τα πάντα και πήγαινε σε μια τράπεζα. Τι θα σου δώσει? Ένα χαρτί ζήτησα, αναλυτικό λογαριασμό, 2,5 ευρώ μου πήρα. Τώρα που θα μας βάλουν και στο θέμα της κάρτας και θα πρέπει να πληρώνουμε κάρτες, θα δείτε συναλλαγές, θα έχουν και το 0,50, δηλαδή μου έλεγε κάποιος κύριος, πήγα να πάρω κάτι βαρέλια και μου λέει, κοίταξε να δεις, εάν πληρώσει κάποιος με κάρτα, μου παίρνει η τράπεζα τόσο της 100. Δεν με συμφέρει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι οι συναλλαγές, αυτά που ακούω από την αγορά, από τις μικρές αγορές που κάνω. Σημασία μεγάλη είναι να ξέρετε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αλλαγές μέσα στον εαυτό μας. Το σημερινό Ευαγγέλιο τι είναι? Μια αλλαγή κατάστασης. Μια αλλαγή κατάστασης από τι? Ο τυφλός είδε. Ποιος είναι τυφλός? Δεν είσαι εσύ τυφλός που κάθεσαι και τους ακούς μέσα από την τηλεόραση? Δεν είσαι εσύ τυφλός που ακούς τον καθένα όπως που είναι έξω από τη δική σου πραγματικότητα? Δεν είμαστε τυφλοί που μας πείσανε να έρθουμε σε αυτή την κατάσταση? Γιατί κανείς δεν τα Και δεν είναι μόνο αυτό, το αναπτύσσανε και σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός ο Αμερικανός. Αυτά που άκουσα όμως μου φάνηκαν καλά. Να σταματήσει αυτός ο μοχλός, ο παράξενος που τρέχει στην παγκοσμιοποίηση και. Έτσι ακούστηκαν. Θα δούμε, γιατί πολλά μας είναι. Και ο καημένος ο δικός μας έλεγε, Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια αξία. Και η αξία, η πραγματική αξία, είστε εσείς. Είμαστε εμείς οι μονάδες. Εμείς, όσο και μηδενικά να είμαστε ο καθένας μας. Είμαστε μονάδες όμως. Και πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε την εσωτερική μας διαφοροποίηση, μεταβολή και από τυφλή να γίνουμε αυτοί που έχουν όραμα, που έχουν στόχο, που έχουν δυνατότητες. Ο στόχος είναι να μην έχουμε χρήματα ή να απελπιστούμε? Όλοι αυτοί που αυτοκτόνησαν ήταν επειδή δεν μπορούσαν να έχουν ένα πιάτο φαγητό, νομίζετε? Και τι βλέπουμε εδώ στο Ευαγγέλιο το σημερινό? Ο τυφλός που ήταν χρόνια εκεί, αφού έμαθε ότι περνάει κάποιος που έχει κάποιες δυνατότητες, άρχισε και φώναζε τόσο δυνατά που οι μαθητές πήγαν και του είπαν, σταμάτα βρε, επιτέλους, σταμάτα να φωνάζεις. Όχι. Φωνή, μέχρι που πέρασε ο Ιησούς και του λέει, εντάξει, τι θέλεις, να δω, θες. Τόσο απλά. Προσέξτε, αυτή είναι η ιστορία. Τι θέλεις, να δω. Δηλαδή, εσύ και εγώ που είμαι τυφλός, όταν θα έρθει η ώρα μου και θα μου ζητήσουν, ξέρω τι θα ζητήσω. Ξέρω τι ζητάμε. Ακούω πολλούς που λένε, έλα μωρέ, και άμα φύγει αυτός, τι θα γίνει ο άλλος. Όχι, ο άλλος τα ίδια. Όμως πάμε και ψηφίζουμε όλοι κάποιον από αυτού. Γιατί να μην πάει κανένας να ψηφίσει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Να μην κινηθεί όλη η Ελλάδα. Τι λέτε? Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ποια διαφορά κάναμε? Πώς θα μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια? Τα ψυχικά. Θέλουμε μια πνευματική πορεία να κάνουμε. Την κάνουμε? Πού είναι η πνευματική μας πορεία? Πνευματική πορεία σημαίνει αλλάζω και αρχίζω και φέρνω τον παράδεισο τώρα. Δεν με νοιάζει μετά αν πεθάνω. Ούτε με ενδιαφέρει αν υπάρχει. Τώρα. Μπορώ να έχω τον παράδεισό μου τώρα? Μπορώ να έχω τη χαρά μου τώρα?
Μπορώ να έχω τις αγάπες μου και τις χαρές μου τώρα αυτή τη στιγμή. Κάντε υπομονή και μετά θάνατο. Όπως οι άλλοι που ψάχνουν τις 42 παρθένες, 82 πώς είναι. Κοντά στραβά τα ίδια. Ο πνευματικός δρόμος είναι για να σου δώσει από τώρα δυνατότητες τουλάχιστον βιωτής, χαράς, ισορροπίες κλπ. Όλοι μιλάνε για πόνο. Βά πέρα, θα πονάσεις και τα λοιπά. Δεν λέω να μην περάσεις δοκιμασίες. Δεν λέω να μην πονέσεις, αλλά να έχεις δύναμη να τα βγάλεις. Εδώ σου αφαιρούν κάθε δύναμη και σε οδηγούν στην απελπισία. Και κοιτάξτε, ακόμα άκουσα από κάποιον κύριο μέσα στα Υπουργεία, υπάρχει λίπος ακόμη. Εγώ είμαι χοντρός, θέλω και το δικό μου και το δικό σου. Έτσι. Τι να πρωτοπώ, και τι να πρωτοσκεφτώ σε όλα αυτά. Ξέρετε ότι είστε ενδυνάμει δότες, θέλετε δεν θέλετε, του σώματος. Είναι έτσι τα λέω. Ναι. Αν σας βρουν ξεμοναγελμένους και μόνος, σας τα πήραν όλοι, γεια σας. Δεν υπάρχει κάποιος, τώρα υπάρχει νόμος. Πάπα, θέλω να δηλώσεις ότι δεν θέλεις. Θέλω να πω ότι βλέπετε η πώληση δεν έγινε μόνο στο χώμα, στα σπίτια. Έγινε και στην ποιότητα των ανθρώπων. Και από αυτούς πάθατε. Ό,τι θέλετε. Θα μου πείτε και με όλα αυτά τι μας λέτε, δεν μας απογοητεύετε χειρότερα. Φτάνω στο να πω ότι αρχίζουμε να αλλάξουμε. Και για να αλλάξουμε χρειαζόμαστε πρωτίστως τη δύναμη να κατανοήσουμε. Να κατανοήσουμε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να αλλάξει τον κόσμο. Δεν ήρθε μόνο να τον πιστεύουμε. Άλλαξε. Διαφοροποίησε το νου σου. Σταμάτα να είσαι Χριστουλάκιας. Κάνε την εν Χριστώ επανάστασή σου μέσα σου. Όλοι αυτοί, προσέξτε, άλλο το παραμύθι και άλλο η παραμυθία. Η παραμυθία είναι ευγενική κατάσταση αναδόμησης. Όπως ήταν η μύθη του Εσώπου, του Ηρακλέως και όλοι αυτοί τι κάνανε. Ο Θησέας, ο Οδυσσέας, οδός, όσια οδός να φτάσεις. Και όταν έφτασε, χτυπήθηκε με τον Αντίνο, αυτός που είχε άλλη γνώμη πέρα από την. Και όλα τα ονόματα δηλώνουν πράγματα. Εμείς όμως καλά κοιμόμαστε, έχουμε πάρει ένα Χριστούλι, ξέρω εγώ, κάπου. Πιστεύω ότι θα με τιμωρήσει αυτά που λέω. Αλλά εμένα νιώθω τη μαγκαλιά. Πώς γίνεται όμως. Λοιπόν, γιατί μας μάθανε να είμαστε κάτω από το φόβο. Από το φόβο. Φόβο. Τι θα γίνεις μετά αν πεθάνεις. Τι θα γίνεις αν πεθάνεις. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάτε. Δημιουργήστε προϋποθέσεις πραγματικής ζωής. Μεταλλαχθείτε και από τυφλή. Γίνατε ακριβώς δια του Ιησού Χριστού. Και τι λέει ο Ιησούς Χριστός. Δύο εντολές έχει. Τις 12 τις πέτρες. Τις 10. Δύο. Ποιες είναι αυτές οι δύο. Αγάπα τον Θεό με όλη την πίστη και τον πλησίω όσοι αυτό. Γι' αυτό λέω, μην τολμήσετε να αγαπήσετε κανέναν ανθρωπάκο και το φορτώσετε όλα τα ψυχοδιανοητικά σας σκουπίδια στο όνομα της δικής σας προσωπικής σας αγάπη. Φτιάξτε τον εαυτό σας, δομήστε τον εαυτό σας με όλες αυτές τις αρετές και αγαπήστε με σύνεση, θα είναι το πιο όμορφο και συνετό. Αυτά έκανα να σας πω. Εύχομαι να είμαστε.